Για τα βενζινάδικα, σε σχέση με πέρσι έχουμε την υπέροχη φορολογία. Έχουμε μια φορολογία, κάναμε παραστάσεις, κάναμε, φωνάξαμε για το καινούργιο ασφαλιστικό που για μας δεν είναι ασφαλιστικό, είναι φορολογικό. Φτάνουμε το 67,5%. Σε μια παρουσία του κύριου Κατρούγκαλου στο επαγγελματικό επιμελητήριο, το ρώτησα αν σκέφτονται να μας αφήσουν να επιβιώσουμε με 67,5%. Και θα σας πω ότι σε αυτή τη δεινή θέση, τη φορολογική, είμαστε εμείς, είναι οι ασφαλιστές και είναι και οι πράκτοροι του προπό. Γιατί είμαστε αυτοί εμείς οι τρεις κλάδοι, γιατί εμείς αυτοί οι τρεις κλάδοι είμαστε που δεν μπορούμε να φορά αποφύγουμε ούτε ένα σέντς. Και οι ασφαλιστές και οι πράκτορες. Δηλαδή και αυτοί αν παίξουν ένα ευρώ προπό ή ασφαλίσουν τις γυναίκες στο αυτοκίνητο, θα πληρώσουν φορεία. Έτσι είμαστε κι εμείς. Και στην ερώτηση που του έκανα, αν σκέφτονται, έχουν κάποια ιδέα να μας αφήσουν να επιβιώσουμε, γιατί με 67,5% μαζί με τις ασφαλιστικές φορές σίγουρα δεν μπορούν να επιβιώσουν, η απάντησή του ήταν εγώ είμαι κομμουνιστής. Και εκεί ο συνάδελφος, ο κύριος Τούντας, είπε, λέει, αν εσύ είσαι κομμουνιστής, εμένα με βρίζεις. Και είχαν μια ψυμαχία. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει γίνει από πέρσι με φέτος. Τα άλλα τα ανέλησε επαρκώς το που βρισκόμαστε. Εγώ θα πω σε επίπεδο νομών ενώσεων. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν διάθεση, έχουν λήξει οι θητείες τους και δεν έχουν διάθεση να κάνουν καν εκλογές. Και όλοι και όλος ο ελληνικός λαός έχει μια κατάθλιψη και ένα πάπλωμα και κάθεται στον καναπέ. Όσο να κάνει τον μπαμ, εγώ προβλέπω ότι θα γίνει ένα μπαμ, αλλά θα δούμε πότε. Συνάδελφοι, ο συνδικαλισμός, η εκπροσώπηση ενός κλάδου και ενός φορέα, θεωρώ κατά 99%, γιατί δεν μου αρέσουν τα απόλυτα νούμερα, ότι είναι μεράκι. Είναι η αγάπη για τη δουλειά. Τρέχεις, δεν υπάρχει καμία οικονομική απολαυή, δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος και ποσός άλλος εν έτη 2016 ή το 2015 ή το 2014, αλλά κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερα, όταν αφήνουμε τα μαγαζιά μας που είναι πια μεγάλη πολυτέλεια. Οπότε θεωρώ είναι αγάπη για τη δουλειά μας και μεράκι και δεν είναι τίποτα άλλο. Η Ομοσπονδία έχει τρέξει πάρα πολύ αυτό το διάστημα και φυσικά τρέχει και δέχεται χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Κάποιοι, εγώ καν δεν θα αναφερθώ ποιοι είναι, τάζουν στους πάντες τα πάντα. Έχουμε τρέξει πραγματικά όσο μπορέσαμε, όπου καλεστήκαμε, σε πάρα πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Θέλει αναδιοργάνωση η εκπροσώπηση του κλάδου μας, θέλει αναδιοργάνωση ανανομό. Θεωρώ ότι το καινούργιο ΔΣ με τα καινούργια μέλη που θα μπουν θα δώσει μια δυναμική πνοή στους παλαιότερους και θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία των παλαιότερων και δυναμικότητα των νέων να αναδιοργανώσουμε τους νομούς ενώσεις.